Καλησπέρα, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε κάτι το οποίο το ήθελα πάρα μα πάρα πάρα πολύ καιρό και ήρθε επιτέλους, το οποίο το συνοδεύει μια πολύ αστεία ιστορία. Λοιπόν, εδώ και πάρα πολύ καιρό ήθελα να πάρω το Mi Band το 1. Με το που αποφασίζω να πάρω το Mi Band το 1 της Xiaomi, βγαίνει το Mi Band το 2. Το οποίο μου άρεσε ακόμα περισσότερο. Τέλος πάντων μου δόθηκε η ευκαιρία να το αγοράσω το Mi Band το 1 αλλά είπα θα κάνω κράτη να περιμένω. Για να μην σας τα πολυλογώ Κάποια στιγμή σκάει ένα μήνυμα στο YouTube κανάλι που έχω από έναν άκυρο και μου λέει «Γεια σου, είμαι από μια εταιρεία και θα ήθελα που στέλνει μέσω από Banggood και θα ήθελα να μου κάνεις ένα projector ε, review». Εγώ εκείνη την ώρα λέω «Κάνα scam θα είναι στέλνω σε μια φάση, του στέλνω το email μου και λέω πάρε το email μου και ό,τι θες, αν θες και αν ενδιαφέρεσαι, στείλε μου εκεί. Δεν μου στείλε ποτέ ξανά. Μετά από 5-6 μέρε, μου έρχεται ένα καινούριο μήνυμα από έναν άλλο άκυρο και μου λέει: Γεια σου, αντιπροσωπώ το τάδε κατάστημα στο Banggood και θα θέλαμε να σου στείλουμε ένα προϊόν όπω το Mi Band το 2 να το κάνει review. Ωπα, λέω: Εδώ είμαστε, χάρηκα εκείνη την ώρα, το είχα πει και στο τύρι unboxing special, θυμάμαι, το είχαμε συζητήσει και του λέω κοίτα να δεις η κολοφαρδία μου εκεί που το, που το σκεφτόμουν, να μπαμ, εντάξει, είναι ένα κέρδος όπως και να το πεις. Τέλος πάντων μου λέει τα στοιχεία σου όλα αυτά, στέλνω τα στοιχεία μου, γράφω email, διευθύνσει, τηλέφωνο, ό,τι χρειαζόταν. και εκεί που περιμένω να μου δώσει το OK ότι ξέρεις κάτι θα στο στείλουμε, έφυγε, δεν έφυγε, έκανε, τι έκανε μου έρχεται το άκυρο και μου λέει ε, συγγνώμη βλέπω ότι συνεργάζεσαι με έναν άλλον ήδη από τον Banggood λυπάμαι δεν θα το στείλω εκείνη την ώρα με ανάψαν τα λαμπάκια λέω τι λέει γιατί δεν είχα συνεργαστεί με κανέναν και δεν πρόκειται, βασικά δεν πρόκειται δεν είχα συνεργαστεί με κάποιον άλλον και λέω τι λες τώρα νευρίασα και του λέω από πού και ως πού λέω είσαι σκάμ θα φας και πραγματικά από τα νεύρα που είχα γιατί νόμιζα ότι με κορόιδεψε τον μπλόκαρα και του... τον ανέφερα για spam. Μετά από τρει μέρε, τέσσερι-πέντε πόσο ήταν, βλέπω ένα μήνυμα. Όλο παραδόξω ενώ τον είχα μπλοκάρει και τον είχα κάνει report, μπορούσε να μου στείλει στο κανάλι μήνυμα. Το οποίο είναι παράξενο. Καλά, το YouTube δεν είναι και πιο αξιόλογο όσον αφορά τα μηνύματα και τα σχόλια. Τέλο πάντων και μου λέει: Όχι, όχι, δεν είμαι τέτοιο τύπο, δεν το έκανα. Ε, δεν είμαι σκάμερ και σε παρακαλώ είχες, μου είχες στείλει, σου είχε στείλει μάλλον μήνυμα κάποια άλλη από το, και όντως το όνομα που ανέφερε ήταν το όνομα από το πρώτο email και σε πέρασε στο σύστημα και δεν το ξέραμε και σου στείλαμε και δύο καταλάβους ταυτόχρονα και λέω βρε άνθρωπε μου στέλνετε και δύο μήνυμα χωρίς να μου αναφέρετε ότι ένα συνεργάζεται με τον άλλο εγώ που, 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 που να ξέρω και στον πρώτο Είχα στείλει μόνο ένα email, ούτε καν είχα ασχοληθεί παραπάνω, ούτε πήρα απάντηση, ούτε τίποτα. Το ότι η τύπησα, γιατί η κοπέλα ήταν από το πρώτο μήνυμα, με φακέλωσε και μου βάλε, με καταχώρησε στο σύστημα, check the now με το email μου μέσα και φάνηκε και, και στον άλλον. Τέλο πάντων, εγώ επειδή τα είχα πάρει το ότι και πραγματικά δεν ήμουν, του λέω. Κάνε ό,τι θε. Τα στοιχεία μου τα πήρε. Θε το στέλνει, θε δεν το στέλνει. Μέχρι εκεί. Λοιπόν. Τέλο πάντων, μου λέει, όχι, όχι, όχι εντάξει, θα σου στείλω. Και τελικά με τα πολλά μου έστειλε αυτό εδώ μπροστά που βλέπετε που κατά πάσα πιθανότητα να είναι το μη Band το 2 λοιπόν και έρθει η ώρα να το ανοίξουμε μετά από αυτή την ενδιαφέρουσα ιστορία η οποία πραγματικά με είχε ξενερώσει αφάνταστα τη ζωή τότε και θυμάμαι το συζητούσα με, με φίλους και με και λέω εντάξει εργά μου την τρέλα μου κάπου στέκεσαι τυχερός και ξαφνικά μπαπ σου τραβάνε την καρέκλα κατά τα πόδια τέλος πάντων ε, οπότε το συγκεκριμένο όπου το βλέπετε το ξεκαθαρίζω εξ αρχής μου το στείλανε από το Banggood, επίσης το λέω τώρα, θα το πω και στο τέλος, στην περιγραφή η μόνη παράκληση που είχε το άτομο που μου το στείλε από το Banggood ήταν να βάλω το link από το οποίο μπορείτε να το προμηθευτείτε και μου έδωσε και ένα κουπόνι το οποίο είναι στην περιγραφή και όποιος το αγοράσει από το link αυτό θα έχει 20% έκπτωση, αυτή τη στιγμή η τιμή του είναι γύρω στα 30$, βάλτε και την έκπτωση μέσα θα πέσει νομίζω αρκετά κάτω. Αυτή ήταν η μόνη του παράκληση. Τη σέβομαι από τη στιγμή που μου το έστειλε να το ανοίξω να το κάνω review και το βγάλω και σε εσά. Θα το έχω στην περιγραφή. Οπότε όσοι ενδιαφέρονται να το αγοράσετε, εγώ δεν κερδίζω κάτι από αυτό. Βασικά, στην ουσία, δεν έχω αγοράσει ποτέ τίποτα από τον Banggood. Δεν έχω λογαριασμό στον Banggood καν δικό μου. Οπότε δεν πρόκειται να βγάλω και τίποτα από αυτό. Όμορφα, ξεκάθαρα και τίμια. Απλά, όσοι θέλετε, έχει ένα 20% έκπτωση από κάτω. Αυτό. Λοιπόν, και πάμε να τα ανοίξουμε. Το κουτί απλό, κινέζικα, δεν καταλαβαίνει και πολλά. Σήμερα θα ανοίξω με τσιμπιδάκι, γιατί έχω χάσει το μαχαίρι μου και δεν μπορώ να το βρω. Το κλασικό κουτί της Banggood, το οποίο πλάκα πλάκα θυμίζει τα ανακυκλωμένα χαρτιά της Banggood, λέω, της Xiaomi. Το οποίο με εκνευρίζει βέβαια κιόλας έτσι όπως είναι φτιαγμένο. Έλα! Λοιπόν, ε, να πω δύο πράγματα για το Mi Band πρώτα απ' όλα. Βασικά θα ανοίξω και θα το πω. Έρχεται με αυτό εδώ. Το έχει κάνει και ο φίλος Σωτήρης Unboxing Specialist. Πάτε δείτε το. Πραγματικά είναι υπεραναλυτικός. Εγώ δεν νομίζω ότι θα είμαι τόσο υπεραναλυτικός. Το βλέπουμε εδώ όμορφο. Η διαφορά του κυρίως, κυρίως, από το προηγούμενο μοντέλο, καταρχήν το Mi Band το 1 έχει δύο μοντέλα. Είναι το μοντέλο το απλό και το μοντέλο με το Heart Monitor που βλέπεις τους παλμούς της καρδιάς σου. Λοιπόν, η διαφορά του όπως καταλαβαίνει και φαίνεται κατευθείαν είναι ότι έχει η οθόνη. Πάνω είναι ο αισθητήρα. Τώρα δεν θέλω να το το κουτί. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι να το φέρω να το δει τόσο καλύτερα γίνεται. Συγχωρήστε τα χέρια μου, απλά από το τρίγος έχω πάρα πολλά κοψίματα και πάρα πολλές αμοιχές. Αυτό εδώ είναι. Και πάμε, έχει μέσα το, σιλικων, το σιλικονούχο βραχιολάκι του, το οποίο μπαίνει μέσα. Επίσης το κουτί περιέχει το manual, το οποίο είναι στα κινέζικα, αλλά άκρη θα βγάλουμε. Έχει και QR Code για να σκανάρει την εφαρμογή να το κατεβάσει. Έχει μέσα αρκετέ εφαρμογέ στο Android, οι οποίε να σα πω, πω την αλήθεια, επειδή το τσέκαρα πιο νωρί, ε, έχουν πολλά. Έχουν να σου βάλουν notifications, έχει τα 1002. Εγώ προσωπικά θα το χρησιμοποιήσω με Windows Phone για αρχή, μέχρι να καταφέρω να πάρω Android τηλέφωνο. Εκεί υπάρχει μόνο μία εφαρμογή, η οποία είναι δωρεάν. Και από ό,τι είδα είναι και αρκετά καλή, οπότε δεν νομίζω να έχουμε κάποιο θέμα. Επίσης τι άλλο έχει μέσα, είναι ο φορτιστής του. Αυτά όμορφο απλό κουτί, γενικά αυτά τα κουτάκια να πω την αλήθεια μου αρέσουν πάρα πολύ από το of the Xiaomi. Πάει στην άκρη. Τώρα, αυτό εδώ είναι ο φορτιστής του. Να δούμε, έχει καθόλου μπαταρία μέσα. Καταρχήν, δύο πράγματα για το ρολόι, για το ρολόι γιατί είναι και ρολόι και smartband αυτό. Λοιπόν, είναι 7 γραμμάρια ζυγίζει όλο και όλο. Πλαστικό και αλουμίνιο μέσα περιέχει. Από κάτω είναι ο αισθητήρα που έχει και το heart monitor για να μπορούμε να, να καταγράφει του παλμούς της καρδιάς. Λοιπόν, είναι αδιάβροχο, αλλά αδιάβροχο μέχρι ένα σημείο. Δεν είναι για να κάνει κολύμπι στη θάλασσα με αυτό. Μπορεί να πλύνει τα χέρια σου, μπορεί να βγει έξω όταν βρέχει, μπορεί άντε να κάνει ένα ελαφρύ ντουζ που δεν το συνιστώ. Γενικά δεν θα το έπαιρνα μέσα στο ντουζ. Λοιπόν, έχει Bluetooth 4,0. Η οθόνη του είναι 0,42 inches OLED display. 70 mAh είναι η μπαταρία του. Κάνει standby μέχρι και 20 μέρε σαφώ επειδή. Καταρχήν να το δούμε να ανοίξει, ανοίγει, έχει μπαταρία καθόλου. Όχι, άρα εγώ πρέπει να το φορτίσω. Οπότε, εδώ πέρα είναι. Εδώ αυτά είναι τα jack τη ε, τροφοδοσία. Τα βίσματα τη του. Κουμπώνει, ακού το κλακ. Να το βάλω λίγο στο power bank που έχω. Το ξέρετε, έχω φτιάξει και θήκη από νεοπριν. Την έχω γαζώσει εγώ για να μπορέσω να. Γενικά μπομπάζω με νεράφτη, οπότε φτιάχνω και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, φορτίζει με 0,45-0,5 input, input current, 45 μιλιαμπερόρια, οπότε δεν χρειάζεται τόσο fast charge, μπορεί να φορτίσει και με απλό, βλέπετε φορτίζει το Mi Band, το σιλικονούχο λουρί του, για αυτό εδώ. Θα προσπαθήσω όσο περνάει ο καιρός, γιατί έχω δει πολύ όμορφα ε, λουριά γιατί μπορείς να τα αλλάζει, έχει μεταλλικά, έχει σιλικόνα, τα έχει κάτι ωραία που μοιάζουν με, σε φάση όπως είναι αυτό εδώ για το χέρι και το βάζεις και πραγματικά αξίζει για να το ανανεώνεις και να το αλλάζεις αρκετά εύκολο μπαίνει, κουμπώνει, ασφαλίζει οπότε μπορείς εσύ να το κουβαλάς λοιπόν τι έχει τώρα αυτό πάνω, να πούμε δύο πράγματα για το εντάξει, απλό σιλικονάτο λουράκι, δεν είναι τόσο τρομερό, εντάξει. Το ωραίο είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά. Λοιπόν, τι έχει τώρα αυτό εδώ. Τώρα φορτίζει. Έχουμε τα εξή. Heart Monitor. Καταλαβαίνει τους παλμούς της καρδιάς σου. Τώρα το θέμα είναι για Αν να δούμε θα νιώσει τίποτα. Λέει την ώρα, τους παλμούς, ε, τα βήματα, την απόσταση που έκανες, τέλο πάντων δεν πιάνει τώρα πάνω. Πρέπει να κάτσω να το ρυθμίσω να δω πώς ρυθμίζεται, λογικά μέσα από την εφαρμογή φαντάζομαι. Ε, επίσης έχει μέτρηση του ύπνου που στην ουσία μέσα της εφαρμογής βλέπει την ποιότητα του ύπνου που κάνει, πόσε ώρε κοιμάσαι κάθε ώρα. Φαντάζομαι θα καταλαβαίνει του παλμού τη καρδιά σε συνδυασμό με τι κινήσει που κάνει το σώμα καθώ κοιμάσαι για να μπορεί να σου πει την ποιότητα του ύπνου που κάνει. Απλό, όμορφο, ανθεκτικό είναι τζάμι γυαλί. Υπάρχουν προστατευτικά οθόνη. Η οθόνη του μου φαίνεται αρκετά καλή. Τώρα, scratch αντι δεν ξέρω σίγουρα. Εγώ να σα πω την αλήθεια, θα το δώσω το 1,5 ευρώ το παραπάνω και θα αγοράσω και ένα ένα αυτοκόλλητο πάνω προστατευτικό τη οθόνη. Εντάξει, καλό κάνει, κακό δεν κάνει, ίσω να είμαι υπερβολικό. One way, απλό, χρήσιμο, είναι πολύ καλύτερο από το προηγούμενο μοντέλο, κυρίω γιατί μπορεί να βλέπει την ώρα. Το καλό είναι ότι έχω δει όταν το φορά στο χέρι και το κάνει έτσι, ανάβει αυτόματα η οθόνη προκειμένου να μπορέσει εσύ να δει την ώρα. Αυτό ήταν το Mi Band το 2, το καινούριο. Η τιμή του κυμαίνεται γύρω στα 30 με 38 δολάρια. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθο, στο link που σας έχω από κάτω έχει γύρω στα 30 και με το κουπόνι που θα βρείτε στην περιγραφή πάμε 20% κάτω. Κάντε τα μαθηματικά σας, όσοι ενδιαφέρεστε αγοράστε το, όσοι ενδιαφέρεστε απλά προσπεράστε. Αυτό, check the now, κόστος εδώ, όμορφο, γρήγορο, περιεκτικό, εντάξει δεν έχω τίποτα άλλο παραπάνω να πω, δεν είμαι τόσο ειδήμα, είναι η πρώτη φορά που... Παίρνω κάτι τόσο εξειδικευμένο, γιατί για μένα αυτό είναι κάτι το εξειδικευμένο όσο απλό και να είναι. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα, ελπίζω να σας άρεσε το unboxing γρήγορο και εντάξει, απλό. Να έχετε μια όμορφη μέρα ξαναλέω, check the now και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.